Σε κάθε πόλεμο υπάρχουν νικητές και ιτημένοι. Στον εμπορικό πόλεμο της Μόσχας προς τις χώρες της Δύσης, που ήρθε ως απάντηση στις οικονομικές κυρώσεις προς τη Ρωσία, οι νικητές εντοπίζονται σε εκείνους που κατάφεραν να καλύψουν το κενό της αγοράς αλλά και να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Οι πρώτοι που ωφελήθηκαν ήταν οι ίδιοι οι Ρώσοι αγρότες και παραγωγοί. Παρότι οι Ρώσοι καταναλωτές είδαν την αγοραστική τους δύναμη να περιορίζεται καθώς το ρούβλι έχασε μεγάλο μέρος της αξίας του και η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, η αγορά κινείται. Το πάγωμα των εισαγωγών από την Ευρώπη άλλαξε τους όρους και ενίσχυσε την τοπική παραγωγή που καλείται να καλύψει τις ανάγκες. Η παραγωγή γαλακτοκομικών αυξήθηκε κατά 3,6%, των αλιευμάτων κατά 6% και του κρέατος κατά 12%. Η ρωσική κυβέρνηση επενδύει στον αγροτικό τομέα με επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ανάπτυξη, ωστόσο, είναι δύσκολο στοίχημα. Η σημασία του ρωσικού εμπάργου και η επιρροή του στις γεωπολιτικές εξελίξεις είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή γαλακτοβιομηχανία. Πρόκειται για ποσότητες της τάξης των 300.000 τόνων τυριού που πολλούνταν στη Ρωσία, αποφέροντας περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα είναι ξεκάθαρο πως αποτελούσε διέξοδο για το 3% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Το εμπάργκο έχει προσφέρει στη Μόσχα έναν δυνητικό νέο σύμμαχο. Ο Τούρκος Υπουργός Οικονομικών μίλησε για μια ευκαιρία που η Άγκυρα δεν πρέπει να χάσει, ενώ η Μόσχα ετοιμάζεται να επιβάλλει εμπάργκο σε ακόμη 7 χώρες.